κοντά μας. Ξέρουμε ότι υπήρχε αντικειμενική δυσκολία. Σας έχουμε εξ αποστάσεως, αλλά είμαστε όλοι εδώ και σας ακούμε. Σας ευχαριστούμε πάντως για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε καθηγητά. Σας εύχομαι όλους καλή χρονιά, με υγεία πρώτα απ' όλα και κάθε καλό στον καθένα στους στόχους του. Σας εύχομαι από την καρδιά μου πολλές ευχές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήθελα και εγώ να έρθω να είμαι κοντά σας αυτή τη φορά. Μας δίνεται η δυνατότητα διαδικτυακά, θα κάνουμε αυτή την ομιλία. Να προχωρήσω στο share screen, ναι. Θα μιλήσουμε, όπως είπατε, για τις συγγενείς ανομαλίες του ουροπητικού συστήματος στα παιδιά. Πολύ συχνές, αποτελούν την πλειοψηφία των εξετάσεων και των ευρημάτων που βρίσκουμε στην παιδιατρική ακτινολογία. Πριν όμως μιλήσουμε για τις ανομαλίες του ουροπητικού συστήματος, να πούμε κάποια λόγια για το πώς είναι το φυσιολογικό ουροπητικό σύστημα στα παιδιά, τι διαφορές έχει από τους ενήλικες. Θα πρέπει να γνωρίσουμε την εικόνα του νεφρού στις διάφορες ηλικίες, είναι διαφορετική. Στα νεογνά και βρέφη είναι ένας νεφρός όπου το νεφρικό παρένχυμα κατέχει το μεγαλύτερο όγκο του νεφρού, μόλις υποσημενόμενο λίπος στην περιοχή του νεφρικού κόλπου. Οι νεφρικές πυραμίδες είναι μεγάλες, ανοιχοκές, καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του νεφρικού φλοιού, του νεφρικού παρενχύματος. Ο νεφρικός φλοιός έχει την ίδια ή ίσως και λίγο υψηλότερη ηχογένεια σε σχέση με το γειτονικό παρένχυμα του ύπατος ή του σπλήνα. Είναι φυσιολογικό. Οι έντονες, οι μεγάλες νεφρικές πυραμίδες δεν θα πρέπει να συγχέονται με καλή εκτασία ή με διάταση του πυελοκαλικικού συστήματος. Είναι οι νεφρικές πυραμίδες, βρίσκονται στο νεφρικό παρένχυμα και όχι στο πυελοκαλικικό σύστημα. Στα παιδιά η εικόνα του νεφρού παραπλήσια, διατηρείται η φλοιομυελική διαφοροποίηση, το νεφρικό παρένχυμα κατέχει επίσης μεγάλο όγκο του νεφρού, αρχίζουμε να βλέπουμε λίπος στην περιοχή του νεφρικού κόλπου, ενώ η ηχογένεια του νεφρικού παρενχύματος είναι παραπλήσια με αυτή του γειτονικού ύπατος. Σε μεγαλύτερα παιδιά, σε εφήβους, η εικόνα του νεφρού προσομοιάζει αυτήν των ενηλίκων, είμαστε πιο εκεί με αυτήν την εικόνα, με μεγαλύτερη παρουσία λίπους στο νεφρικό κόλπο. Στα νεογνά, ιδιαίτερα στα πρόωρα ή στα τελειόμηνα, τις πρώτες μέρες της ζωής, βλέπουμε αυξημένη ηχογένεια στην άκρη των νεφρικών πυραμίδων και ίσως αυξημένη ηχογένεια του νεφρικού φλοιού. Αυτό πρόκειται για ένα φυσιολογικό έβριμα, σε περίπτωση που η νεφρική λειτουργία είναι φυσιολογική και δεν υπάρχουν άλλες ανησυχίες. Είναι ένα φυσιολογικό έβριμα, οφείλεται στην ανοριμότητα ή στην σχετική αφυδάτωση του νεογνού τις πρώτες ώρες ή και μέρες της ζωής. Αυτό το έβριμα παραμένει, μπορεί να παραμείνει και μέχρι μία εβδομάδα, όμως στη συνέχεια αναμένεται να παρέλθει. Παλιά δινόταν ο όρος πρωτενουρία TAM Horsfall, ωστόσο όμως επειδή αυτό συγχέεται με παθολογία, ενώ αυτή η εικόνα δεν είναι παθολογία, προτιμάται ο όρος παροδική υπερηχογένεια των νεφρικών πυραμίδων. Φυσικά θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε από περιπτώσεις νέφρας βέστωσης, όπου βλέπουμε αυξημένη ηχογένεια να καταλαμβάνει ολόκληρη την νεφρική πυραμίδα με απώλεια της φλοιομυελικής διαφοροποίησης. Αυτό είναι ένα τυπικό παράδειγμα νέφρας βέστωσης εκτεταμένης ή νεφρολιθίασης, όπου βλέπουμε εστιακούς λίθους με τη χαρακτηριστική ακουστική σκιά και το twinkling artifact στο color doppler. Φυσικά θα πρέπει να είμαστε εκεί με την εικόνα της εμβρυϊκής λόβωσης. Πρόκειται δηλαδή για εντυπώματα στο περίγραμμα του νεφρού, τα οποία βρίσκονται μεταξύ των νεφρικών πυραμίδων.
στο σημείο της ένωσης των εμβρυϊκών νεφρικών ομάδων. Ο φιλιός γύρω από αυτό και πάνω από αυτά τα εντυπώματα είναι φυσιολογικού πάχους και δεν θα πρέπει να συγχέονται αυτά τα εντυπώματα, η εμβρυϊκή λόβωση, με νεφρική ουλή, στην οποία βλέπουμε πλήρη απώλεια του νεφρικού παρενχήματος πάνω από την κάλικα, τοπική καλλιεκτασία, βλέπουμε εδώ πόσο ανομοιογενές είναι το παρένχημα του νεφρού. Βλέπουμε εδώ στον κάτω πόλο ικανοποιητικό πάχος του νεφρικού φλοιού, ενώ εδώ βλέπουμε περιοχή νεφρικής ουλής με τοπική καλλιεκτασία. Η εμβρυϊκή λόβωση μπορεί να παραμένει σε όλη τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και κάποιες φορές την βλέπουμε και αργότερα στην ενήλικη ζωή. Σε μερικές περιπτώσεις βλέπουμε αυτό που ονομάζουμε νεφρικό παρενχηματικό εντύπωμα, junctional parenchymal defect, είναι και αυτό, αντιπροσωπεύει το σημείο της ένωσης του άνω και μέσου πόλου του νεφρού κατά την εμβρυϊκή περίοδο. Δεν θα πρέπει επίσης να συγχέεται με νεφρική ουλή, scarring ή παθολογία. Είναι ένα φυσιολογικό έβριμα. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει την μορφή, επιμήκες, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι τριγωνικό. Θα πρέπει όμως να ελέγχουμε καλά το παρένχημα, να βλέπουμε ότι το πάχος του διατηρείται σε όλη την έκταση του νεφρικού παρενχήματος και δεν θα πρέπει να το συγχέουμε με νεφρική ουλή. Μπορεί να εμφανίζεται στο σημείο ένωσης του άνω πόλου με τις μεσότητας ή και στην ένωση της μεσότητας με τον κάτω πόλο. Επίσης θα πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με την εικόνα της υπερτροφικής στήλης του Μπερτίν. Πρόκειται για φυσιολογικό νεφρικό παρένχημα το οποίο εκτείνεται από την περιφέρεια του νεφρού προς την νεφρική πύλη και πολλές φορές χωρίζει τον νεφρικό κόλπο. Έχει ποικίλο σχήμα, μπορεί να είναι επίμηκες όπως αυτή την περίπτωση, μπορεί να είναι τριγωνικό όπως εδώ, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι και πιο ογκόμορφο, προκαλώντας παρεκτόπιση των αγγείων της νεφρικής πύλης. Δεν θα πρέπει να το συγχέουμε με παθολογία, θα πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι τα όρια του νεφρού είναι φυσιολογικά, ενώ αυτή η περιοχή της υπερτροφικής στήλης του Μπερτίν έχει την ίδια ηχογένεια με τον φλοιό και πολλές φορές παρουσιάζει την ίδια αγγείωση με αυτή του νεφρικού παρενχήματος, ενώ κάποιες φορές μπορούμε να δούμε και πυραμίδες, νεφρικές πυραμίδες μέσα σε αυτό. Μια άλλη συχνή παραλλαγή είναι η σύνθετη νεφρική κάλικα ή compound calyx, όπως λέγεται. Τη βλέπουμε συνήθως στον άνω πόλο και αποτελεί το σημείο ένωσης αποτελεί το σημείο ένωσης μίας ή περισσότερης ελάσσονας κάλικες με την μείζωνα κάλικα. Στην περίπτωση που είναι μεμονωμένο έμβρημα, δεν θα πρέπει να το συγχέουμε με εστιακή καλλιεκτασία, με απλή κύστη, με κόλπωμα ή με διπλό πυελοκαλικικό σύστημα. Θα πρέπει να σιγουρευόμαστε ότι το νεφρό είναι κατά τα άλλα φυσιολογικής μορφολογίας και δεν υπάρχει συνοδός διάταση του πυελοκαλικικού συστήματος σε άλλο μέρος του νεφρού. Ένα πολύ συχνό έβριμα είναι και η νεφρική ύβωση. Την βλέπουμε πιο συχνά στο αριστερό νεφρό, στο σημείο επαφής του με τον κάτω πόλο του σπληνός. Πρόκειται για μια εστιακή λόβωση του περιγράμματος του νεφρού, συνήθως στην έξω επιφάνεια, στη μεσότητα, στο μέσο πόλο. Και επίσης μπορεί να έχει πολλά σχήματα, όπως στην περίπτωση αυτή, λίγο πιο ογκόμορφο, πιο εστιακό. Εδώ βλέπουμε πιο παχισμένο, εδώ πιο
ογκόμορφο. Όπως και στην περίπτωση της υπερτροφικής στήλης του Μπερτίν, αυτή η περιοχή θα πρέπει να έχει την ίδια οικογένεια με τον γειτονικό φλοιό. Πολλές φορές βλέπουμε και την παρουσία πυραμίδων, νεφρικών πυραμίδων μέσα σε αυτό. Δεν θα πρέπει να το συγχέουμε με παθολογία, με μάζα. Εάν υπάρχει για οποιαδήποτε αμφιβολία, πολύ συχνά χρησιμοποιούμε τον υπέρηχο με έγχυση σκιαγραφικού, όπου βλέπουμε την ομοιογενή σκιαγράφηση αυτής της περιοχής σε σχέση με το γειτονικό νεφρό. Θα περάσουμε τώρα στο διπλασιασμό του πυελοκαλλικικού συστήματος, μία από τις πιο συχνές παραλλαγές που συναντούμε, και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα εύρος μορφολογίας που ποικίλει από διπλασιασμό του πυελοκαλλικικού συστήματος μέσα στον νεφρό, με ένωση των δύο ουρητήρων στο σημείο της πυέλου και εκβολή ενός ουρητήρα στην οροδόχο κίστη. Μπορεί να είναι μερικός ο διπλασιασμός με παρουσία δύο πυελοκαλλικικών συστημάτων στο νεφρό και δύο ουρητήρων που όμως ενώνονται σε κάποιο σημείο πριν την εκβολή τους στην οροδόχο κίστη, ή να έχουμε πλήρη διπλασιασμό του πυελοκαλλικικού συστήματος και την παρουσία δύο ουρητήρων που εκβάλλουν με δύο διαφορετικά στόμια στην οροδόχο κίστη. Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ένα δυσχυδές πυελοκαλλικικό σύστημα, όπου με ένωση των δύο συστημάτων μετά στο σημείο της νεφρικής πυέλου και έναν ουρητήρα που εκβάλλει στην οροδόχο κίστη. Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ένα αρκετά μεγάλο νεφρό, 12 εκατοστά σε μήκος, με παρουσία νεφρικού φλοιού να χωρίζει τα δύο πυελοκαλλικικά συστήματα, τα οποία όμως δεν είναι διατεταμένα. Αυτή η εικόνα είναι από ενήλικα. Στα παιδιά οφείλουμε να ξέρουμε ότι οι δύο νεφροί πρέπει να έχουν παραπλήσιο μέγεθος, και πάντα να συγκρίνουμε το μέγεθός τους με πίνακες που δίνουν το μέγεθος των νεφρών ανά ηλικία. Οι δύο νεφροί πρέπει να έχουν παραπλήσιο μέγεθος. Εάν ο ένας από τους δύο νεφρούς είναι μεγαλύτερος κατά 1 ή 1,5 εκατοστό από τον άλλον, αυτό είναι ένα έμεσο έβριμα που μας κάνει να ψάξουμε πιο ενδελεχώς τον νεφρό για την παρουσία διπλού πυελοκαλλικικού συστήματος, ιδιαίτερα εάν δεν υπάρχουν άλλες συνοδές επιπλοκές. Όπως είπαμε, αποτελεί ένα εύρος που ποικίλει από το φυσιολογικό ασυμπτωματικό εύρημα σε διάφορα, ενώ μπορεί να συνεπάρχουν και συμπτώματα όπως απόφραξη, παλινδρόμηση, και θα δούμε πολλά παραδείγματα στη συνέχεια. Στην περίπτωση που έχουμε πλήρη διπλασιασμό του πυελοκαλλικικού συστήματος, συχνά ισχύει ο κανόνας Wegert-Meyer, σύμφωνα με τον οποίο το άνω σύστημα είναι διατεταμένο επειδή αποφράσεται, συνήθως εξαιτίας της παρουσίας ουρητηροκύλης που σχετίζεται με τον τελικό ουρητήρα αυτού, ενώ το κάτω σύστημα συνήθως παλινδρομεί. Εγώ το θυμάμαι άνω αποφράσεται α-α και το κάτω παλινδρομεί. Βλέπουμε εδώ πέρα εικόνες. Αυτός είναι ο νεφρός. Το κάτω σύστημα έχει φυσιολογική μορφολογία, ενώ βλέπουμε κυστική διάταση του άνω συστήματος με ξεσημασμένη λέμπτηση του νεφρικού παρενχήματος. Ο ουρητήρας, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το άνω σύστημα, είναι επίσης διατεταμένος σε όλο του το μήκος και εκβάλλει στην οροδόχο κίστη, όπου βλέπουμε την παρουσία, όπως λέμε, κίστη μέσα σε κίστη, κεφαλή κόμπρας, ανάλογα πώς θέλει να το δει κανείς, παρουσία ουρητηροκύλης. Δηλαδή, διάτασης, κυστικής διάτασης της υποβλενογόνιας μοίρας του τελικού ουρητήρα, η οποία προκαλεί και την απόφραξη αυτού. Άρα λοιπόν, στο πλήρες διπλό πυελοκαλλικικό σύστημα, να θυμόμαστε, το άνω σύστημα αποφράσεται συνήθως λόγω της παρουσίας ουρητηροκύλης και το κάτω σύστημα παλινδρομεί. Στην κλασική κιστιογραφία βλέπουμε την ουρητηροκύλη
ως έλλειμμα πλήρωσης μέσα στην ουροδόχο κύστη, η οποία κατά τα άλλα σκιαγραφείται φυσιολογικά, και την παρουσία πάλι ενδρόμησης στον κάτω πόλο του νεφρού, με βλέπουμε και με την παρουσία μιας μιας γωνίωσης, μιας απότομης γωνίωσης εδώ, και αυτό είναι εξαιτίας της πίεσης που ασκεί στο κάτω σύστημα το διατεταμένο άνω σύστημα, το οποίο όμως δεν έχει παλινδρόμηση και γι' αυτό δεν το βλέπουμε. Άρα λοιπόν είναι το διατεταμένο άνω σύστημα, όπως βλέπουμε εδώ, που εκβάλλει στην ουρετηροκύλη, και η παλινδρόμηση στο κάτω σύστημα που προκολλεί απότομη γωνίωση στην πορεία του ουρητήρα. Συχνά το λέμε drooping lily, σαν ένα μαραμένο λουλούδι, έτσι για να το θυμόμαστε πιο χαρακτηριστικά. Η ουρητηροκύλη, ανεξάρτητα από το μέγεθος της, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη, θα είναι πάντα ορατή στον υπέρηχο. Στην κλασική κυστιογραφία, όπως είπαμε, εμφανίζεται σαν έλλειμμα πλήρωσης στα αρχικά στάδια πλήρωσης της ουροδόχου κύστης, και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό πάντα να παίρνουμε εικόνες κατά την αρχική πλήρωση της ουροδόχου κύστης. Στη συνέχεια, και όσο αυξάνεται η ενδοκυστική πίεση μέσα στην κύστη, υπάρχει η ουροδόχος κύστη, η ουρητηροκύλη, συγγνώμη, δεν απεικονίζεται, πιέζεται, εξαφανίζεται, δεν απεικονίζεται, όπως βλέπουμε εδώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να αναστρέφεται. Βλέπουμε εδώ πέρα στα αρχικά στάδια της, στα αρχικά στάδια της πλήρωσης της ουροδόχου κύστης, έλλειμμα πλήρωσης που συμβατώ με ουρητηροκύλη. Στη συνέχεια όμως, όσο αυξάνεται η πίεση στην κύστη, και πώς το ξέρουμε αυτό, βλέπουμε ότι το παιδί είναι έτοιμο να ορίσει, διατείνεται ο αφιένας της ουροδόχου κύστης, και επομένως η ουρητηροκύλη στην περίπτωση αυτή αναστρέφεται. Όταν το παιδί ουρεί, βλέπουμε ότι σκιαγραφικό παραμένει εντός της αναστραμμένης ουρητηροκύλης, η οποία στην περίπτωση αυτή δεν σχετίζεται με παλινδρόμηση. Στην περίπτωση αυτή όμως βλέπουμε μια άλλη ουρητηροκύλη, μεγέθη ουρητηροκύλη μέσα στην ουροδόχο κύστη, η οποία στη συνέχεια αντιστρέφεται και σχετίζεται με παλινδρόμηση στον κάτω πόλο του νεφρού. Ένα άλλο παράδειγμα, διπλό πυελοκαλυκικό σύστημα με κυστική διάταση του άνω πόλου, εξεσημασμένη λέπτιση του νεφρικού παρενχύματος, ο κάτω πόλος εμφανίζεται φυσιολογικός, ο ουρητήρας που συνδεδεμένος με τον άνω πόλο είναι επίσης διατεταμένος, δεν τον έχω εδώ στην εικόνα. Όταν παίρνουμε εικόνες της ουροδόχο κύστης, βλέπουμε τον ουρητήρα διατεταμένο να κατεβαίνει στο επίπεδο της ουροδόχο κύστης, αλλά και να συνεχίζει την πορεία του κάτω από τον επίπεδο του αφιένα της ουροδόχο κύστης. Στην περίπτωση αυτή, και εξαιτίας της διάτασης, δεν ήμασταν σίγουροι αν πρόκειται για έναν διατεταμένο ουρητήρα, ο οποίος κατέρχεται κάτω από το επίπεδο της ουροδόχου κύστης, ή αν πρόκειται για ένα εκόλπωμα της ουροδόχου κύστης, ή αν πρόκειται για μια αναστραμμένη ουρητηροκύλη, ενώ δεν υπήρχε όμως όταν η κύστη ήταν πλήρης. Επομένως, υπάρχει μια διαφορική διάγνωση εδώ. Προχωρήσαμε σε εξέταση κλασικής κυστιογραφίας. Παρατηρούμε την ουροδόχο κύστη στην φάση της μέγιστης πλήρωσης χωρίς παλινδρόμηση, ενώ στο σημείο που μας ενδιαφέρει, στο ονοπίστιο τείχομα της ουροδόχο κύστης, βλέπουμε αυτή την προβολή που περιέχει σκιαγραφικό στον αφιένα της ουροδόχου κύστης. Εξαιτίας του σύνθετου ιστορικού διπλό πυελοκαλυκικό σύστημα, διατεταμένος ουρητήρας, ανομαλία παρυφής στην ουροδόχο κύστη, και δεν ήμασταν σίγουροι και ακριβώς τι συμβαίνει με την ανατομία, το παιδί είχε στη συνέχεια εξέταση μαγνητικής τομογραφίας, την οποία βλέπουμε εδώ τον φυσιολογικό δεξιό νεφρό, το διπλό πυελοκαλυκικό σύστημα αριστερά, με κυστική διάταση στον άνω πόλο. Βλέπουμε την τελική μοίρα του ουρητήρα
που είναι συνδεδεμένος με τον Άνω Πόλο να είναι διατεταμένος, ενώ στο στεφανιαίο επίπεδο βλέπουμε εδώ την ουροδόχο και στην μπροστά, η σπονδυλική στήλη είναι πίσω, εδώ είναι το ορθό και μεταξύ λοιπόν της ουροδόχου κίστης και του ορθού παρατηρούμε τον τελικό ουρητήρα διατεταμένος, ο οποίος κατέρχεται κάτω από το επίπεδο του αφιένα της ουροδόχου κίστης και πιθανώς εκβάλλει έκτοπα στην εγγύς ουρήθρα. Πήραμε εικόνες μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού, δυναμικός έλεγχος. Βλέπουμε την φυσιολογική, την φυσιολογική απεικόνιση του αριστερού, του δεξιού νεφρού. Ο αριστερός νεφρός έχει φυσιολογική ενίσχυση μετά από σκιαγραφικό. Το διατεταμένο σύστημα δεν σκιαγραφείται, όπως επίσης δεν σκιαγραφείται και η τελική μοίρα του διατεταμένου ουρητήρα. Ωβελιαίο επίπεδο βλέπουμε την ουροδόχο κίστη, η οποία πλέον είναι πιο γεμάτη με την παρουσία σκιαγραφικού. Κάνουμε τις μαγνητικές τομογραφίες σε πρινή θέση πλέον και όχι σε ύπτια για να βοηθήσουμε το σκιαγραφικό, την απέκριση του σκιαγραφικού. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε το σκιαγραφικό στο πρόστιο μέρος της ουροδόχου κίστης, ενώ η τελική μοίρα του διατεταμένου έκτοπου ουρητήρα δεν σκιαγραφείται. Άρα λοιπόν στην περίπτωση αυτή έχουμε ένα... Έχουμε ένα διπλό πιελοκαλλικικό σύστημα αριστερά με διάταση του ουρητήρα σε όλο το μήκος αυτού και έκτοπη εκβολή του τελικού ουρητήρα στο επίπεδο της ουρήθρας. Ένα άλλο παράδειγμα, κορίτσι 2 μηνών προσέρχεται σε άλλο νοσοκομείο με πιθανότητα από τον προγενετικό έλεγχο για μάζα στον άνω πόλο του αριστερού νεφρού. Αυτές είναι εικόνες από το άλλο νοσοκομείο. Βλέπουμε τον αριστερό νεφρό και μία ετερογενή, ανομοιογενή περιοχή στον άνω πόλο αυτού. Δεν φαίνεται εμφανώς το πιελοκαλλικικό σύστημα, δεν φαίνονται εμφανώς κάλικες, ενώ ο κάτω πόλος του αριστερού νεφρού είναι φυσιολογικός. Συστάθηκε έλεγχος με αξονική τομογραφία για περαιτέρω, περαιτέρω έλεγχος για διερεύνηση αυτής του πιθανής βλάβης μορφώματος στον άνω πόλο του αριστερού νεφρού. Στο άλλο νοσοκομείο κάναν αξονική τομογραφία, ενώ δεν είναι η εξέταση εκλογής για αυτές τις περιπτώσεις και βλέπουμε τον φυσιολογικό δεξιό νεφρό με σκιαγράφηση του παρενχήματος, ομοιογενή, ενώ ο αριστερός νεφρός είναι μεγαλύτερος σε μέγεθος και στον άνω ο κάτω πόλος είναι φυσιολογικός και παρόμοιος με τον αντίστοιχο δεξιό νεφρό, ενώ στον άνω πόλο αυτού βλέπουμε το ετερογενές, αυτό που χαρακτηρίστηκε ετερογενές μόρφωμα, το οποίο όμως είναι το διπλό πιελοκαλλικικό σύστημα με καθυστερημένη ενίσχυση σκιαγραφικού και χωρίς διάταση. Δεν υπήρχε διάταση ούτε στο πιελοκαλλικικό σύστημα, ούτε στον ουρητήρα. Οπότε δόθηκε η διάγνωση του πιελοκαλλικικού συστήματος χωρίς επιπλοκές. Το παιδί αυτό είχε κάποιους επανελάγχους με υπέρηχο και εμφανίστηκε στο δικό μας νοσοκομείο σε ηλικία 3 ετών με συνεχή έκρηση ούρων, ενώ είχε περάσει το στάδιο του potty training, αυτό που λέμε, δηλαδή της εκπαίδευσης με την τουαλέτα και με την τουαλέτα. Στο σημείο αυτό εμείς κάναμε μαγνητική τομογραφία και βλέπουμε τον δεξιό νεφρό, ο οποίος παραμένει φυσιολογικός, ενώ στη θέση αυτού του διπλού πιελοκαλλικικού συστήματος που βλέπαμε όταν το παιδί ήταν 2 μηνών, παρατηρούμε κάποιες κίστες. Ο κάτω πόλος έχει μεγαλώσει, εμφανίζει μια αντισταθμιστική υπερτροφία. Βλέπουμε τις κίστες στον άνω πόλο του νεφρού, εδώ σε εγκάρσιο επίπεδο,
και εδώ σε οβελαίο επίπεδο, εκεί στον άνω πόλο του νεφρού, στο σημείο που υπήρχε το διπλό πυρηνοκαλλικικό σύστημα. Ενώ ο κάτω πόλος παραμένει εμφανώς, παραμένει φυσιολογικός. Αν δεν γνωρίζαμε αυτή την ιστορία, θα λέγαμε ότι υπάρχουν κύστης στον άνω πόλο του νεφρού, ίσως κάποια κυστική δυσπλασία ή κύστης, συγγενής κύστης. Δεν θα ξέραμε την ιστορία του διπλού πυρηνοκαλλικικού συστήματος. Προχωρήσαμε στην χορήγηση σκιαγραφικού, παρόλο που δεν βλέπαμε εμφανώς διάταση ή ουρητήρα να σχετίζεται με τον άνω πόλο, και παρατηρούμε ξανά τις κύστες, δεν ξέρω αν φαίνονται, είναι πολύ μικρές, είναι σε αυτό το σημείο που είναι το βέλος, χωρίς σκιαγραφικό, ενώ το υπόλοιπο νεφρικό παρένχημα παρατηρούμε ότι ενισχύεται φυσιολογικά, και μόλις υποσημενόμενη ποσότητα σκιαγραφικού σε έναν πολύ μικρό φυσιολογικής διαμέτρου ουρητήρα. Παρατηρούμε εδώ πέρα τον ουρητήρα που σχετίζεται με τον άνω πόλο του αριστερού νεφρού. Ο κάτω πόλος επεκρίνει το σκιαγραφικό φυσιολογικά, όπως και ο δεξιός ουρητήρας. Ενώ το τελικό τμήμα του άνω ουρητήρα είναι χωρίς σκιαγραφικό. Σε στεφανιαίο επίπεδο παρατηρούμε το σκιαγραφικό εντός της ουροδόχου κύστης και κάτω από τον αφιένα αυτής, μία σωληνοειδή δομή χωρίς σκιαγραφικό. Πρόκειται για τον ουρητήρα του άνω πόλου του αριστερού νεφρού, ο οποίος εκβάλλει έκτοπα κάτω από την ουροδόχο κύστη, έξω από την ουροδόχο κύστη και κάτω από τον αφιένα αυτός, στην πρόσθια ουρήθρα. Πρόκειται δηλαδή για ένα διπλό πυελοκαλλικικό σύστημα με κυστική δυσπλασία του άνω πόλου, έκτοπο ουρητήρα του άνω πόλου χωρίς διάταση του τελικού τμήματος. Ένα δύσκολο περιστατικό, με πολύ μεγάλη, δεν, σχεδόν αδύνατο να το δεις στον υπέρηχο, γιατί ο ουρητήρας δεν ήταν διατεταμένος και δεν μπορεί να φανεί στον υπέρηχο να ξεχωρίσει η πορεία του ουρητήρα αν αυτός δεν είναι διατεταμένος. Μόνο με τη μαγνητική τομογραφία και μόνο με τη χορήγηση σκιαγραφικού που βλέπουμε τον ουρητήρα χωρίς σκιαγράφηση να εκβάλλει κάτω από το επίπεδο της ουροδόχου κύστης. Ένα άλλο περιστατικό, πάλι διπλό πυλοκαλλικικό σύστημα, βλέπουμε λέπτυνση του νεφρικού παρενχήματος του άνω πόλου, πιο φυσιολογικό παρενχήμα στον κάτω πόλο, μικρή διάταση του πυλοκαλλικικού συστήματος του άνω πόλου, φυσιολογική αγγείωση, ενώ στο επίπεδο της ουροδόχου κύστης δεν βλέπουμε διατεταμένους ουρητήρες πίσω από αυτήν και βλέπουμε την παρουσία τζετ, ουρητηρικού τζετ, η πορεία δηλαδή των ούρων μέσα στην κύστη. Έβριμα το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις μας καθησυχάζει για την ορθότοπη εκβολή των ουρητήρων. Στην περίπτωση όμως του διπλού πυλοκαλλικικού συστήματος θα πρέπει, δεν είμαστε και τόσο σίγουροι, παρά την παρουσία των δύο ουρητηρικών τζετ. Το παιδί αυτό είχε συχνές ουρολοιμώξεις και εξαιτίας αυτού διπλού πυλοκαλλικικού συστήματος προχωρήσαμε σε μαγνητική ουρογραφία. Βλέπουμε εικόνες χωρίς σκιαγραφικό, λέπτυνση του νεφρικού παρενχήματος στον άνω πόλο, φυσιολογικός κάτω πόλος, φυσιολογικός δεξιός νεφρός. Ο άνω ουρητήρας στο εγγύς τμήμα είναι διατεταμένος και περισσότερο διατεταμένος στη μεσότητα και στο κάτω τμήμα αυτού, ενώ το τελικό τμήμα του ουρητήρα δεν είναι διατεταμένο. Προχωρήσαμε στη χορήγηση σκιαγραφικού, βλέπουμε ότι ο κάτω πόλος εκρίνει φυσιολογικά σκιαγραφικό, το ίδιο και ο αριστερός νεφρός, ενώ ο ουρητήρας που σχετίζεται με τον άνω πόλο του δεξιού νεφρού, εδώ πέρα στο εγγύς τμήμα, εδώ στη μεσότητα και εδώ προς το κάτω τμήμα, δεν εκρίνει σκιαγραφικό και βλέπουμε μάλιστα τον τελικό ουρητήρα να εκτείνεται κάτω ξανά από το επίπεδο της ουροδόχου κύστης προς την πρόσθια ουρήθρα. Και εδώ το ίδιο έβριμα, ο ουρητήρας του άνω πόλου χωρίς σκιαγραφικό, ο οποίος εκβάλλει κάτω από το επίπεδο της ουροδόχου κύστης, πρόκειται δηλαδή για έκτοπο ουρητήρα. Άρα λοιπόν, πολύ σχολαστικός έλεγχος στην περίπτωση του διπλού πυλοκαλλικικού συστήματος. Αν ο ουρητήρας είναι διατεταμένος και προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε την πορεία του με τον υπέρηχο, μπορεί να τον δούμε να εκβάλλει κάτω από το επίπεδο της ουροδόχου κύστης. Αν όμως δεν είναι διατεταμένος, είναι πολύ δύσκολο ως αδύνατο να τον δούμε με τον υπέρηχο και σε αυτή την περίπτωση και ανάλογα με τα συμπτώματα, όπως συχνές ουρολοιμώξεις και κυρίως η έκρηση ούρων, συνεχής έκρηση ούρων από τα κορίτσια τα οποία όμως έχουν περάσει το στάδιο του potty training,
θα πρέπει να μας κάνει να ανησυχήσουμε για έκτοπο οριτήρα και στην περίπτωση αυτή η εξέταση εκλογής είναι η μαγνητική ορογραφία με και χωρίς τη χορήγηση σκιαγραφικού. Προχωρώντας σε άλλες συγγενείς ανομαλίες του οροπητικού, θα αναφερθούμε στις διαταραχές της θέσης και θα μιλήσουμε για τις διαταραχές εκτοπίας και συνένωσης. Ξανά, πρόκειται για ένα εύρος, ένα εύρος παθολογίας που μπορεί να ποικίλει από την απλή εκτοπία όταν ο νεφρός δεν είναι στην αναμενόμενη θέση του, στο δεξιό και στην αριστερή, στη δεξιά και στην αριστερή νεφρική χώρα, όταν διασταυρούμενη εκτοπία, όταν ο νεφρός έχει μεταναστεύσει στο άλλο ημιμόριο του σώματος και μπορεί να έχει ή να μην έχει συνενωθεί με τον απέναντι νεφρό, και ο πεταλοειδής νεφρός, θα δούμε παραδείγματα στη συνέχεια, όπου κάθε νεφρός παραμένει στο αντίστοιχο ημιμόριο του σώματος, αλλά υπάρχει ένωση στον κάτω πόλο των νεφρών. Στην περίπτωση αυτή, όταν δεν βλέπουμε έναν νεφρό, όπως στην περίπτωση αυτή βλέπουμε το αριστερό, την αριστερή νεφρική χώρα, βλέπουμε τον σπλήνα, δεν βλέπουμε νεφρό, βλέπουμε λίπος, εχογενές λίπος να γεμίζει την αναμενόμενη περιοχή της νεφρικής χώρας και ίσως έλικες εντέρου. Θα πρέπει να απεικονίσουμε όλη την κοιλιά με μεγάλη προσοχή για να δούμε αν όντως υπάρχει ο νεφρός και αν είναι σε έκτοπη θέση ή αν δεν υπάρχει ο νεφρός, οπότε μιλάμε για γενεσία του νεφρού. Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ότι ο νεφρός ήταν σε χαμηλότερη θέση, κάτω από την ουροδόχο κύστη, βλέπουμε ότι έχει κατέλθει κάτω από το επίπεδο και είναι πίσω από την ουροδόχο κύστη, έχει όμως φυσιολογική μορφολογία, φυσιολογικό μέγεθος, φλοιομελική διαφοροποίηση και δεν υπάρχει διάταση του πυελοκαλικικού συστήματος. Σε μια άλλη περίπτωση όμως, βλέπουμε την απουσία του νεφρού, βλέπουμε το φυσιολογικό δεξιό νεφρό, την απουσία του αριστερού νεφρού. Εδώ είναι εικόνες μαγνητικής, ενώ βλέπουμε και βλέπουμε μόλις υποσημενόμενο δυσπλαστικό νεφρικό παρένχημα με την παρουσία μιας μικρής κύστης σε χαμηλότερη θέση, κοντά στον κάτω πόλο του δεξιού νεφρού, στη μέση γραμμή. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται για γενεσία, πρόκειται για έκτοπο αριστερό νεφρό. Σε πολλές περιπτώσεις, εκτός από τον υπέρηχο, κάνουμε και έλεγχο με σπινθυρογράφημα ή μαγνητική ουρογραφία, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, για να αποκλείσουμε ή να επιβεβαιώσουμε την παρουσία του έκτοπου νεφρού. Ο έκτοπος νεφρός, είδαμε ένα παράδειγμα που είναι φυσιολογικός, πιο συχνά όμως συνδυάζεται με παθολογία, όπως απόφραξη, παλινδρόμηση, νεφρολιθίαση, ενώ επειδή βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση, πέρα δηλαδή δεν προστατεύεται πλέον από το αθωρακικό τείχωμα, πολλές φορές σε περίπτωση τραυματισμού υπόκειται και σε τραυματισμό, laceration, ρήξη, μάτωμα κτλ. Βλέπουμε μια περίπτωση έκτοπου πυελικού νεφρού εδώ, με εχογενές παρένχημα, χωρίς καλή φλοιομυελική διαφοροποίηση και διάταση του πυελοκαλικικού συστήματος, αυτές είναι οι κάλικες και η πύελος. Ο πεταλοειδής νεφρός είναι ένα άλλο εύρημα σε αυτό το ίδιο εύρος της εκτοπίας, διασταυρούμενης εκτοπίας, όμως εδώ ο κάθε νεφρός παραμένει στο αντίστοιχο ημιμόριο του σώματος και υπάρχει ένωση των κάτω πόλων, συνήθως στο επίπεδο της κάτω μεσεντέριο αρτηρίας, η οποία μάλιστα και σταματάει την άνοδο των νεφρών στην αναμενόμενη νεφρική χώρα. Με τον υπέρηχο θα δούμε, αυτό είναι ένας υπέρηχος, μια τομή στην μέση γραμμή, βλέπουμε εδώ πέρα στο κέντρο την σποδηλική στήλη, εδώ είναι η αορτή, το δεξιό ημιμόριο του σώματος, το αριστερό, βλέπουμε φυσιολογικό νεφρό σε εγκάρσια διατομή, ενώ στο επίπεδο της μέσης γραμμής βλέπουμε νεφρικό παρένχημα με νεφρικές πυραμίδες, φυσιολογικό νεφρικό φλοιό να εκτείνεται και να ενώνει τους δύο πόλους του πεταλοειδούς νεφρού.
Στην περίπτωση αυτή είναι ένας φυσιολογικός πεταλοειδής νεφρός. Συνήθως οι νεφρικές πιέλη είναι στραμμένες προς τα έξω, αλλά εδώ δεν υπάρχει διάταση. Ένας φυσιολογικός πεταλοειδής νεφρός που συχνά είναι ασυμπτωματικός και ανεβρίσκεται ως τυχαίο έβριμα στον υπογραφικό έλεγχο. Αυτό που θα μας κάνει να υποψιαστούμε τον πεταλοειδή νεφρό είναι η απόκληση του νεφρικού άξονα. Στην περίπτωση του φυσιολογικού νεφρού, ο νεφρικός άξονας αποκλίνει από τα έσω προς τα έξω, ενώ στην περίπτωση του πεταλοειδούς νεφρού υπάρχει από τα έξω προς τα μέσα απόκληση του νεφρικού άξονα. Όταν επομένως δεν μπορούμε να δούμε καλά τα όρια του κάτω πόλου του νεφρού, αυτό θα πρέπει να μας κάνει σε υποψίες για πεταλοειδή νεφρό και επομένως να παίρνουμε εικόνες και της μέσης γραμμής για να δούμε αν υπάρχει ισθμός. Και όπως είπαμε, ο ισθμός μπορεί να ποικίλει από φυσιολογικό νεφρικό παρέχημα, σε κάποιες όμως περιπτώσεις μπορεί να είναι και απλά ένας ινώδης ιστός. Εδώ είναι ένα φυσιολογικό νεφρικό παρέχημα, αλλά κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να μην μπορούμε καν να το δούμε, να είναι μόνο ένας υπολοιπόμενος νεφρικός ιστός. Όταν ο νεφρός μεταναστεύσει στο απέναντι ημιμόριο του σώματος, τότε λέμε ότι έχουμε την διασταυρούμενη εκτοπία. Όταν υπάρχει και συνένωση των δύο νεφρών, τότε μιλάμε για διασταυρούμενη συνενούμενη εκτοπία. Όπως στην περίπτωση αυτή, ξανά σε εγκάρσιο επίπεδο, εδώ είναι η σπονδυλική στήλη, στο δεξιό ημιμόριο του σώματος εγκάρσια τομή βλέπουμε τον δεξιό νεφρό, ο αριστερός νεφρός έχει περάσει την μέση γραμμή και ο κάτω πόλος του ενώνεται με τον κάτω πόλο του δεξιού νεφρού. Ανάλογα με το σημείο της ένωσης υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι διασταυρούμενης συνενούμενης εκτοπίας, κατακόρυφος, S-shape όπως λέμε, L-type, μπορεί να είναι disc kidney όταν έχουν ενωθεί οι πλάγιες επιφάνειες του νεφρού και υπάρχει σαν μια νεφρική μάζα στην πίελο. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί τύποι. Το σημαντικό όμως είναι ότι στην περίπτωση που βλέπουμε τον νεφρό να έχει περάσει την μέση γραμμή, να σκεφτόμαστε την διάγνωση της διασταυρούμενης συνενούμενης εκτοπίας, που όπως είπαμε μπορεί να είναι φυσιολογικός, όπως στην περίπτωση αυτή, ή πιο συχνά να σχετίζεται και με άλλες ανομαλίες. Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε το φυσιολογικό δεξιό νεφρό, ενώ ο νεφρός που μετανάστευσε έχει κίστη, πάρα πολλές κίστες και δεν μπορούμε να δούμε ικανοποιητικά τον νεφρικό παρένχημα. Πρόκειται δηλαδή για δυσπλαστικό νεφρικό παρένχημα στην περίπτωση αυτή. Αυτές είναι σύνθετες ανομαλίες. Ο υπέρηχος αρχικά ενδείκνεται και μας δίνει μια εικόνα για το τι πρόκειται. Τις περισσότερες όμως φορές χρειάζεται πιο λεπτομερής έλεγχος και εξέταση εκλογής. Είναι η μαγνητική κοιλία, η μαγνητική ορογραφία. Βλέπουμε στην περίπτωση αυτή έναν δισκοειδή νεφρό. Δύο νεφρικές μάζες έχουν ενωθεί στη μέση γραμμή. Συγγνώμη, εδώ είναι coronal το επίπεδο, όχι axial, στεφανιαίο επίπεδο. Βλέπουμε πολλαπλές κίστες στο νεφρικό παρένχημα. Με τα δυσκολίες ξεχωρίζουμε τον φλοιό από τον μυελό, ενώ υπάρχει και σημαντική διάταση της νεφρικής πιέλου και των ουρητήρων και των δύο νεφρικών μονάδων και μάλιστα έκτοπη εκβολή του ουρητήρα της αριστερής μονάδας κάτω από το επίπεδο της ουροδόχο κίστης. Εδώ πρόκειται η ουροδόχο κίστη με τον καθετήρα και βλέπουμε την τελική μοίρα του ουρητήρα να εκβάλλει κάτω από την ουροδόχο κίστη στο επίπεδο της πρόστιας ουρήθρας. Σύνθετες μορφολογικές ανομαλίες. Ένα ακόμα παράδειγμα, οι δύο νεφροί είναι συνενωμένοι στην πλάγια επιφάνεια αυτών στην πίελο. Υπάρχει απόφραξη του ουρητήρα του αριστερού νεφρού
με παρουσία ουρητηροκύλης στην τελική του μοίρα, εντός της ουροδόχο κύστης όπως βλέπουμε, πολλαπλές ουλές, κύστης, με τα δυσκολίες ξεχωρίζουμε τη φλοιμιολική διαφοροποίηση, ενώ στο στεφανιό επίπεδο πίσω από την ουροδόχο κύστη με την ουρητηροκύλη βλέπουμε ένα άλλο κυστικό σχηματισμό, ο οποίος ενώνεται με την ουρήθρα, πρόκειται δηλαδή για κοινό ουρογενετικό κόλπο ή κλοάκι, όπως λέμε, κοινό στόμιο μεταξύ της ουροδόχου κύστης και του κόλπου. Σύνθετες ανομαλίες, ξανά η μαγνητική ουρογραφία, με και χωρίς τη χορήγηση σκιαγραφικού, συχνά δίνει την τελική διάγνωση. Όπως είπαμε, αυτές οι ανομαλίες μπορεί να συνυπάρχουν με στενώσεις και ανάλογα με το σημείο της στένωσης, να έχουμε την στένωση της πυλωρητηρικής συμβολής. Βλέπουμε εδώ πέρα διατεταμένες κάλικες, μίζωνας και λάσονες, διατεταμένη πίελο, ενώ πίσω από την ουροδόχο κύστη δεν βλέπουμε διατεταμένο ουρτήρα. Όταν δηλαδή έχουμε εξεσημασμένη διάταση του πυελοκαλικικού συστήματος χωρίς διάταση του ουρητήρα, υποψιαζόμαστε στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής. Συχνά αίτια στα παιδιά είναι ένα ενδοαυλικό στένωμα, κάποια υπερελίκωση του ουρητήρα, ενώ το πιο συχνό εξωαυλικό αίτιο είναι ένα έκτοπο νεφρικό αγγείο. Με τον υπέρηχο παίρνουμε μορφολογικές πληροφορίες, βλέπουμε ξανά την εξεσημασμένη διάταση του πυελοκαλικικού συστήματος, λέπτυνση του νεφρικού παρενχήματος μόλις και που φαίνεται εδώ πέρα. Με το σπινθυρογράφημα, με τον έλεγχο με DMSA και MAC3 μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για την απέκριση από το σύστημα αυτό. Βλέπουμε διάταση του διάταση του δεξιού συστήματος, ο αριστερός νεφρός εκρίνει σκιαγραφικό, ο δεξιός νεφρός δεν εκρίνει και βλέπουμε τις καμπύλες οι οποίες δείχνουν την στάση του σκιαγραφικού εντός του δεξιού νεφρού που δεν ανταποκρίνεται στη χορήγηση LASIX. Παρόμοιες πληροφορίες και ίσως και περισσότερες μορφολογικές μπορούμε να πάρουμε με τη μαγνητική ουρογραφία, φυσιολογικός δεξιός νεφρός, διατεταμένης κάλικες και πίελος στον αριστερό χωρίς διάταση του ουρητήρα, πάρα πολύ μεγάλη λέπτυνση του νεφρικού παρενχήματος ίσα και που φαίνεται, ενώ μετά από χορήγηση σκιαγραφικού βλέπουμε ότι το αίτιο αυτής της διάτασης είναι η παρουσία ενός έκτοπου αγγείου στον κάτω πόλο αυτού και επίσης μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες με το σκιαγραφικό για τον βαθμό της απόφραξης της πυελοαιρετηρικής συμβολής. Στο σημείο αυτό να πω για τον πλειοκυστικό δυσπλαστικό νεφρό, multicystic dysplastic kidney, το έχω μαζί με τη στένωση της πυελοαιρετηρικής συμβολής, γιατί αποτελεί μια ακραία μορφή απόφραξης της πυελοαιρετηρικής συμβολής εξαιτίας ατρυσίας στη συμβολή της νεφρικής πιέλου με τον ουρητήρα, που συμβαίνει πολύ νωρίς στην εμβρυϊκή ζωή. Το νεφρό αυτό στα αρχικά στάδια εμφανίζει πολλαπλές κύστες διαφόρου μεγέθους μόλις υποσημενόμενο νεφρικό παρένχημα, οι οποίες στη συνέχεια υποστρέφουν, ελαττώνονται και πολλές φορές εξαφανίζεται. Κάποιες φορές δεν βλέπουμε καν τον νεφρό. Υποστρέφει. Στη συνέχεια να μιλήσουμε για τη στένωση της κυστοαιρετηρικής συμβολής, που όπως είπαμε μπορεί να οφείλεται σε κάποια αποφρακτική ουρητηροκύλη, ξανά ένα παράδειγμα, διπλό πυελοκαλικικό συστήμα, μεγάλη διάταση του άνω πόλου, του ουρητήρα, ο οποίος εκβάλλει εντός της ουροδόχου κύστης με την παρουσία μεγάλης ουρητηροκύλης. Σχεδόν καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ουροδόχου κύστης. Μιλήσαμε για τον αποφρακτικό έκτοπο ουρητήρα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις που η ουρητηροκύλη είναι πολύ μεγάλη, μπορεί κατά την ούρηση και την αύξηση της ενδοκυστικής πίεσης να προβάλλει εντός της ουρίθρας και να προκαλεί περαιτέρω απόφραξη.
Βλέπουμε μία άλλη εικόνα. Αυτές είναι εικόνες από μαγνητική ουρογραφία και volumetric processing. Διπλό πυλοκαλλικικό σύστημα με διάταση του ουρητήρα σε όλη την πορεία αυτού, ακόμα και στο τελικό τμήμα, το οποίο εκβάλλει κάτω από τον αφιένα της ουροδόχου κύστης. Ενώ υπάρχει φυσιολογικό κάτω πόλος του νεφρού και ο αντίστοιχος αριστερός νεφρός. Και θα ολοκληρώσουμε με την κυοστερητερική παλινδρόμηση. Πρόκειται δηλαδή για την παλίνδρομη πορεία των ούρων από την ουροδόχο κύστη προς τα νεφρά. Ο φυσιολογικός ουρητήρας πορεύεται λοξός εντός του τυχώματος της ουροδόχου κύστης σε αρκετή έκταση και αυτό δίνει αυτή η λοξή πορεία εντός του μυϊκού τυχώματος προκαλεί τον βαλβιδικό μηχανισμό που προστατεύει από την παλινδρόμηση των ούρων. Σε κάποιες περιπτώσεις ο ουρητήρας μπορεί να εκβάλλει με πιο οριζόντια πορεία στην ουροδόχο κύστη και αυτό το μικρό τμήμα του ουρητήρα εντός του μυϊκού τυχώματος να μην είναι αρκετό για να προστατεύσει από την παλινδρόμηση των ούρων. Στις περιπτώσεις αυτές η παλινδρόμηση μπορεί και να υποστρέψει από μόνη της όταν το παιδί μεγαλώσει και αυτή η σχέση μεταξύ του ουρητήρα και της εξόδου του από την κύστη διορθωθεί. Σε κάποιες άλλες όμως περιπτώσεις παραμένει και αυτό χρήζει ακόμα και χειρουργικής διόρθωσης. Αποφρακτικά όμως αίτια που προκαλούν παλινδρόμηση ούρων θα πρέπει να γνωρίζουμε τις βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας, οι οποίες προκαλούν απόφραξη, υψηλού βαθμού απόφραξη της ουροδόχου κύστης με πάχυνση και πάχυνση του τυχώματος της ουροδόχου κύστης και υψηλού βαθμού παλινδρόμηση, συνήθως αμφωτερόπλευρης. Η κυστεροτηρική παλινδρόμηση στην κλασική ανιώσια κυστεροερυθρογραφία και στην υπερηχογραφική βαθμολογείται σε 5 βαθμούς. Όπως γνωρίζουμε, 1 είναι ο πιο απλώς, 5 είναι ο πιο σοβαρός. Στον πρώτο βαθμό έχουμε παλινδρόμηση ούρων μόνο στην τελική μοίρα του ουρητήρα, ο οποίος δεν είναι διατεταμένος. Στην παλινδρόμηση δευτέρου βαθμού ούρα σκιαγραφικό φτάνει στο πυελοκαλλικικό σύστημα, το οποίο όμως επίσης δεν είναι διατεταμένο. Αυτή είναι η δευτέρου βαθμού παλινδρόμηση. Στην τρίτου βαθμού παλινδρόμηση έχουμε μέτριου βαθμού διάταση του πυελοκαλλικικού συστήματος και των ουρητήρων. Στην τετάρτου βαθμού περαιτέρω διάταση και στην πέμπτου βαθμού και ελικοειδή πορεία των ουρητήρων, ενώ δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε πολλές φορές και τα όρια των καλλίκων. Ένα παράδειγμα όπου η κυστεροτηρική παλινδρόμηση οφείλεται σε βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας, τι βλέπουμε? Βλέπουμε έναν πολύ δυσπλαστικό νεφρό με ηχογενές παρέγγυμα, δεν ξεχωρίζουμε φιλιομελική διαφοροποίηση, μεγάλου βαθμού διάταση της πιέλου και ελικοειδή διάταση του ουρητήρα, ενώ η κύστη έχει παχισμένο τείχωμα εξαιτίας ακριβώς αυτής της υπερπροσπάθειας να ξεπεράσει το κόλλημα. Στην κυστιογραφία έχουμε την ουροδόχο κύστη με σκιαγραφικό και μεγάλου βαθμού αμφωτερόπλευρη κυστορητήρα ουρητηρική παλινδρόμηση, ενώ η ουρήθρα στο σημείο των βαλβίδων βλέπουμε έλλειμμα πλήρωσης, επιμήκυνση και διάταση της οπίσθιας ουρήθρας και πολλές φορές τριχοειδή σκιαγράφηση της πρόστιας ουρήθρας. Άρα λοιπόν στην περίπτωση των βαλβίδων οπίσθιας ουρήθρας τι θα δούμε? Έλλειμμα πλήρωσης στο σημείο της απόφραξης, μεγάλου βαθμού διάταση και επιμήκυνση της ουρήθρας πάνω από το σημείο της απόφραξης, τριχοειδή απεικόνηση της
ουρίθρας κάτω από το σημείο της απόφραξης και συνοδό και στη ουρετερική παλινδρόμηση συνήθως μεγάλου βαθμού. Ένα ακόμα παράδειγμα, βλέπουμε τον νεφρό, δεν είναι φυσιολογικός, έχω γενές, δεν ξεχωρίσουμε τη φλεμελική διαφοροποίηση, μεγάλου βαθμού διάταση του πυελοκαλικικού συστήματος, ουροδόχο κίστη με παγχισμένο τείχωμα και trabeculations, με κολπώματα, ψευδοκολπώματα, διατεταμένος αφιένος, διατεταμένη πρόθεια ουρίθρα και το ίδιο βλέπουμε και στην κυστεωρητηρική ανιούσα κυστεογραφία, διάταση και επιμήκυνση της οπίστιας ουρίθρας, έλλειμμα πλήρωσης στο σημείο των βαλβίδων και τριχοειδή απεικόνηση της πρόσθειας ουρίθρας, ενώ η ουροδόχος κίστη είναι μικρής χωρητικότητας και ανώμαλης παρυφής. Συμπερασματικά έβαλα έναν πίνακα, τον οποίος είναι από το άρθρο, πρόσφατο άρθρο στο Pediatric Radiology, ο οποίος χωρίζει τις συγγενείς ανομαλίες του πυελοκαλικικού συστήματος σε αυτές των νεφρών και του άνου συστήματος και σε αυτές του κάτω συστήματος. Μιλήσαμε για τις ανομαλίες στον αριθμό, αγενεσία, στο σχήμα, εκτοπία, διασταυρούμενη εκτοπία, πεταλοειδές νεφρός. Μιλήσαμε για τον διπλασιασμό του πυελοκαλικικού συστήματος και τις συνοδές παθολογίες, όπως είναι η απόφραξη, η παλινδρόμηση, ο έκτοπος ουρητήρας, η ουρητηροκύλη. Για τις συγγενείς ανομαλίες του κάτω ουροπητικού συστήματος μιλήσαμε για την κυστεωρητηρική παλινδρόμηση. Έδειξα σε εικόνες μόνο της ανιούσας κυστεογραφίας, ίσως είναι πιο οικίες, όμως θα πρέπει να πούμε και για την κυστεογραφία με υπερήχους, οι οποίες είναι ακόμα πιο ακριβείς στην διάγνωση, αλλά και στην βαθμολόγηση της παλινδρόμησης. Μιλήσαμε για τον έκτοπο τον ουρητήρα, την ουρητηροκύλη και για τις υποστήρες βαλβίδες της οπίστειας ουρήθρας. Είναι συχνές αυτές οι συγγενείς ανομαλίες του ουροπητικού συστήματος. Ο υπέρηχος είναι η πρώτη απεικονιστική μέθοδος που συνήθως ξεκινά με την διερεύνηση του ουροπητικού συστήματος. Πολύ συχνά όμως χρειάζεται, ο οποίος θα πρέπει να πραγματοποιείται και με σωστή τεχνική, λεπτομερείς εικόνες, ηχοβολής υψηλής ευκρίνειας, πλήρωση της ουροδόχου κίστης έτσι, με σωστή τεχνική. Θα πρέπει όμως συχνά να έχουμε στο μυαλό μας ότι εκτός από τον υπέρηχο και άλλες μέθοδοι όπως η κυστογραφία, είτε κλασική είτε υπερηχογραφική, ο σπιθερογραφικός έλεγχος και πιο σημαντικά η μαγνητική τομογραφία με ουρογραφία, συχνά θα πρέπει να συνοδεύουν τη διερεύνηση του ουροπητικού συστήματος στα παιδιά. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι έτοιμη για οποιαδήποτε ερώτηση. Κύριε Δούνια, σας ευχαριστούμε για την πολύ αναλυτική αυτή παρουσίαση που έδειξε, που είχε και μια δομή πολύ διδακτική. Αναφέρομαι στο αρχικό κομμάτι σας που μας δείξατε την φυσιολογική εντομία, τις ανατομικές παραλλαγές που αυτά έχουν εξαιρετική σημασία στην απεικόνιση, στην ακτινολογία των παιδιών και των ενηλίκων, αλλά στα παιδιά κάτι παραπάνω. Επομένως, ήταν πολύ ολοκληρωμένη η ομιλία και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση εκ μέρους, σας χάσαμε λίγο, ίσως μέχρι να αποκτήσουμε πάλι εικόνα από εσάς, να δώσουμε τον χρόνο να συζητήσουμε τα περιστατικά. Η κυρία Λαμπάκη θα έχει ετοιμάσει ίσως κάποια περιστατικά. Μέχρι ότου έχουμε πάλι την κυρία Δούλια στην εικόνα μας, αν έχει καλωσύνη, μας θα παρουσιάσει. Καλησπέρα και από μένα. Θα σας παρουσιάσω κάποια περιστατικά από την κλινική μας σχετικά με το θέμα του σημερινού μετεκπαιδευτικού μαθήματος, τις συγγενείς ανομαλίες του ουρογεννητικού συστήματος. Το πρώτο περιστατικό αφορά έναν άνδρα 30 ετών, ο οποίος έρχεται στο τμήμα υπερήχων της κλινικής μας για έλεγχο με υπερηχογράφημα μετά από λίμωξη ουροπητικού που είχε πριν από 2 εβδομάδες. Δεν αναφέρει προηγούμενο απεικονιστικό έλεγχο και από το ατομικό του ιστορικό δεν αναφέρει κάποια παθολογία. Έτσι λοιπόν, στο υπερηχογράφημα,
Βλέπουμε εδώ τον δεξιό νεφρό σε επιμήκη και εγκάρσιες τομές, ο οποίος ελέγχεται με φυσιολογικό μέγεθος, φυσιολογικό πάχος φλοιού, φυσιολογική οικοδομή και φυσιολογική αγγείωση. Δεν παρατηρείται διάταση του πυολοκαλλικικού συστήματος, ωστόσο, όπως φαίνεται και στη δεύτερη εικόνα, ο κάτω πόλος του δεξιού νεφρού δεν φαίνεται, δεν απεικονίζεται με πλήρη ευκρίνεια. Σε αυτό βέβαια συμβάλλει και η αεροπλήθεια του καθεντρικού που έχει ο ασθενής. Ωστόσο, στο δεξιό νεφρό δεν είδαμε κάποια παθολογία και έτσι προχωρήσαμε στον αριστερό νεφρό, που και εδώ έχουμε παρόμοια ευρήματα. Είναι φυσιολογικού μεγέθους, με φυσιολογική οικοδομή και αγγείωση. Δεν παρατηρείται διάταση του πυολοκαλλικικού, ωστόσο, του παρέχημά του αναγνωρίζονται κάποιοι ανηχοϊκοί κυστικοί σχηματισμοί, οι οποίοι, όπως φαίνονται και στην εγκάρση εδώ τομή με το Power Doppler, δεν επικοινωνούν με την πύελο, οπότε αυτοί οι σχηματισμοί αποδόθηκαν σε παραπυελικές κύστης. Όμως και σε αυτό το νεφρό ήταν δυσχερής ο έλεγχος του κάτω πόλου του, καθώς εμφάνιζε μία. Ήταν σε χαμηλότερη θέση από την αναμενόμενη και ο επιμήκης του άξονας είχε μία σύγκληση προς τα έσω. Αυτά μας οδήγησαν στην υποψία ενός πιθανού πεταλοειδούς νεφρού και για να το επιβεβαιώσουμε, ελέγξαμε τη μέση γραμμή και όντως, όπως φαίνεται εδώ σε εγκάρσιο επίπεδο στις εικόνες αυτές, στη μέση γραμμή, όντως υπάρχει ένας ιστός παρόμοιας υφής και αγγείωσης με το νεφρικό παρέχημα, ο οποίος εκτείνεται μπροστά από την αορτή και ενώνει τους κάτω πόλους των δύο νεφρών. Μιλάμε δηλαδή για ένα πεταλοειδή νεφρό, ο οποίος έχει και αυτός εδώ είναι ο ισθμός του, που αποτελείται από φυσιολογικό νεφρικό παρέχημα. Εδώ επίσης τον ίδιο ασθενή, πάλι στις εικόνες σε εγκάρσιο επίπεδο στη μέση γραμμή, όπου απεικονίζονται σε εγκάρσια δομή οι δύο νεφροί και ο ισθμός. Με αφορμή αυτό το περιστατικό, να θυμόμαστε ότι πρέπει πάντα να βλέπουμε τα όρια των νεφρών με σαφήνεια και όταν αυτό δεν είναι δυνατό, όπως προείπε και η κυρία Ντούλια, θα πρέπει μπορούμε να αποκλείσουμε ή να επιβεβαιώσουμε την παρουσία ενός πεταλοειδούς νεφρού, οπότε πρέπει να ελέγχουμε πάντα τη μέση γραμμή. Περνάμε στο δεύτερο περιστατικό, που αφορά ένα παιδί θήλη 5 ετών, που προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με εμπύρετο από διημέρου έως 38 βαθμούς, αναφερόμενο διάχυτο κοιλιακό άλβος και δυσουρικά ενοχλήματα. Από την κλινική εξέταση, οι παιδίατροι διαπιστώνουν μια ήπια ευαισθησία στην αριστερή πλάγια κοιλία, ενώ το σημείο Τζορντάνου αριστερά είναι συμπλήν, είναι αμφίβολο. Από τον εργαστηριακό έλεγχο έχει μια ήπια λευκοκυτάρωση και μια μικρή αύξηση της ΕΡΠΕ, ενώ υπάρχουν ευρήματα και από τη γενική ούρον, με παρουσία ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων. Από το ατομικό του ιστορικό, το παιδί δεν αναφέρει κάτι και η μητέρα επίσης δεν αναφέρει προηγούμενο απεικονιστικό έλεγχο. Τα ανωτέρω κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα μας οδηγούν προς μία λίμωξη ουροποιητικού και από τους παιδιάτρους γίνεται σύσταση και υπερηχογράφημα των νεφρών. Έτσι λοιπόν, στο υπερηχογράφημα, να πω ότι ο δεξιός νεφρός ήταν φυσιολογικός και δεν το συμπεριέλαβα στην παρουσίαση. Στον αριστερό νεφρό βλέπουμε ότι έχει φυσιολογικό μέγεθος, φυσιολογική οικοδομή, ωστόσο παρατηρείται μία ήπια διάταση του πυελοκαλλικικού και μάλιστα που βλέπουμε εδώ στη δεύτερη εικόνα, στον νεφρό που είναι σε λίγο λοξή τομή, βλέπουμε δύο πυελοκαλλικικά συστήματα. Με το ένα μετράμε την εγκάρσια διάμετρο για το άνω σύστημα, ενώ με το δύο τη διάμετρο για το κάτω πυελοκαλλικικό σύστημα. Πάλι εδώ ο ίδιος ο νεφρός που φαίνεται η διάταση του πυελοκαλλικικού συστήματος με τα δύο συστήματα, το άνω εδώ και εδώ το κάτω, και το φυσιολογικό νεφρικό παρέγχημα που παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο συστημάτων. Προχωρώντας προς την αριστερή, κατά μήκος της αριστερής κοιλίας με το υπερηχογράφημα, βλέπουμε ότι ενώ στον νεφρό έχουμε δύο πυελοκαλλικικά συστήματα, εδώ αναγνωρίζουμε έναν μόνο ουρητήρα, ο οποίος είναι και αυτός διατεταμένος σε όλο το μήκος, μέχρι 9 εκατοστά, μέχρι 9 χιλιοστά, συγγνώμη. Ο οποίος καταλήγει στην πύελο με κυστική διάταση της τελικής υποπλενογόνιας μοίρας του, εντός της ουροδόχου κύστης. Είναι δηλαδή μια εικόνα ουρητηροκύλης. Εντός του διατεταμένου ουρητήρα και της ουρητηροκύλης παρατηρούνται ολιγάριθμα υπερηχογενή στοιχεία, τα οποία περιχογραφικά μπορούν να αποδοθούν σε φλεγμονώδη στοιχεία. Άλλωστε, το παιδί μας είχε και εικόνα λίμωξη ουροποιητικού. Ωστόσο, μπορεί να αποδοθούν και απλά σε πυκνά ούρα, οπότε το αναφέρουμε εμείς και πρέπει να γίνεται πάντα μια συσχέτιση με την γενική και την καλλιέργεια ούρων. Οπότε, στο δεύτερο περιστατικό, μιλάμε για ένα μερικό διπλασιασμό του πυελοκαλλικικού συστήματος του αριστερού νεφρού με έναν μόνο ουρητήρα, ο οποίος είναι διατεταμένος και καταλήγει σε ουρητηροκύλη.
Το τρίτο περιστατικό αφορά ένα άρεν παιδί 14 ετών, το οποίο προσέρχεται στο τμήμα επιβόντων περιστατικών λόγω δυσουργικών ενοχλημάτων και ήπιου πυελικού άλγους. Από την κλινική εξέταση διαπιστώνεται μόνο μία ήπια ευαισθησία στην ετοβάθμιση λάθηση του υπογαστρίου και τον ελαστηριακό έλεγχο και τη γενική ούρον δεν παρατηρούνται κάποια παθολογικά ευρήματα. Από το ατομικό ιστορικό αναφέρεται μονόνεφρος αριστερά, ωστόσο δεν βρέθηκε κάποιος άλλος απεικονιστικός έλεγχος τουλάχιστον στο αρχείο του νοσοκομείου μας και επίσης το παιδί δεν αναφέρει σεξουαλικές επαφές. Γίνεται σύσταση αρχικά για υπεργογραφικό έλεγχο και έτσι διαπιστώνουμε και εμείς ότι όντως το παιδί είναι μονόνεφρος, δεν υπάρχει νεφρός, ο νεφρός ο δεξιός στην ανατομική του θέση, ούτε σε κάποια άλλη έκτοπη θέση εντός της πιέλου. Έτσι έχουμε αγενεσία του δεξιού νεφρού. Περνώντας προς την πίελο, βλέπουμε εδώ στην πρώτη εικόνα σε εγκάρσιο επίπεδο την ουροδόχο κύστη το ορθό πίσω και στο έδαφος της ουροδόχου κύστης δεξιά παρατηρείται ένας πολύχωρος κυστικός σχηματισμός με διαυγές περιεχόμενο στην ανατομική θέση της δεξιάς σπερματοδόχου κύστης, οπότε πιθανολογούμε ότι πρόκειται για μια διατεταμένη σπερματοδόχο κύστη. Στο ίδιο επίπεδο, στο ίδιο ύψος σε επίμικες επίπεδο, παρατηρείται ότι σε αυτό το πολύχωρο κυστικό σχηματισμό καταλήγει ένας διατεταμένος επιμήκης ανηφορικός σχηματισμός. Αυτός θα μπορούσε να αποδοθεί είτε να είναι το τελικό τμήμα του σπερματικού πόρου δεξιά, που καταλήγει στη διατεταμένη σπερματοδόχο κύστη, είτε ο υπολειμματικός ουρητήρας, καθώς το παιδί δεξιά δεν έχει νεφρό. Ωστόσο, μάλλον είμαστε προς το πρώτο τελικό τμήμα, δηλαδή ότι είναι το τελικό τμήμα του διατεταμένου σπερματικού πόρου, καθώς το σχηματισμός αυτός, όπως φαίνεται στην τρίτη εικόνα, πορεύεται κάτω από την ουροδόχο κύστη, δεν εκβάλλει εντός αυτής όπως ένας φυσιολογικός ουρητήρας, προς την προστατική μοίρα της ουρήθρας, δημιουργώντας έτσι τον εξσπερματικό πόρο, στον οποίο φαίνεται, όπως φαίνεται εδώ, υπάρχει μια μεταβολή στη διάμετρο, όπου πιθανολογούμε μια στένωση. Έγινε και ένα υπερηχογράφημα όρχεων. Ο αριστερός όρχης ήταν φυσιολογικός. Ο δεξιός όρχης έχει φυσιολογικό μέγεθος. Το μεγαλύτερο τμήμα του παρεχήματός του είχε φυσιολογική ηχοδομή. Ωστόσο, στο άνω έξω τμήμα του παρατηρούνται κυστικές διατάσεις των σπερματικών σωληναρίων που δεν εμφανίζουν κάποια εγγύωση. Όλα αυτά τα ευρήματα, δηλαδή η αγενεσία του νεφρού, η πιθανή διάταση της σπερματοδόχου κύστης, ο σωληνατός αυτός σχηματισμός που καταλήγει σε αυτή τη σπερματοδόχο κύστη, που πιθανόν είναι ο διατεταμένος δεξιός σπερματικός πόρος, το πιθανό σημείο στένωσης του εξσπερματικού πόρου και οι κυστικές διατάσεις των σπερματικών σωληναρίων, στο άνω έξω τμήμα του δεξιού όρχη, ζητήσαμε να γίνει ένας περαιτέρω έλεγχος με MRI για επιβεβαίωση. Και έγινε. Βλέπουμε εδώ εικόνες από τα δύο ακολουθίες σε στεφανιαίο και εγκάρσιο επίπεδο, όπου όντως διαπιστώσαμε ότι το παιδί είναι μονόνεφρο. Υπάρχει, όπως φαίνεται στην δεύτερη εικόνα, η λοβωτή απεικόνιση της δεξιάς σπερματοδόχου κύστης, που εμφανίζει ήπια πιεστικά φαινόμενα στο έδαφος της ουροδόχου κύστης. Φάνηκε στην τρίτη εικόνα, έτσι όπως φαίνεται εδώ, ο διατεταμένος δεξιός σπερματικός πόρος και το στενωμένο τμήμα του εξσπερματικού πόρου. Όλα αυτά τα παθολογικά ευρήματα μας οδήγησαν στο να συμπεριλάβουμε στη διάγνωσή μας το σύνδρομο Ζήνερ, το οποίο είναι μια σπάνια συγγενής ανομαλία του μεσονεφρικού πόρου κατά την εμβριογένεση. Εκδηλώνεται συνήθως στη δεύτερη με τρίτη δεκαετία της ζωής, με την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας και κλινικά παρατηρούνται δυσουρία, επώδυνη εξσπερμάτιση, αιμοσπερμία, περιναϊκός πόνος, υπογονιμότητα και υποτροπιάζουσες προστατήριδες. Απεικονιστικά, έχει μια τριάδα ευρημάτων, την αγενεσία του νεφρού, που συνήθως αφορά το δεξιό νεφρό, κυστική διάταση της σύστοιχης σπερματοδόχου κύστης και απόφραξη του σύστοιχου εξσπερματικού πόρου. Έτσι λοιπόν, όταν συνυπάρχουν πολλές παθολογίες σε έναν ασθενή, καλό είναι να σκεφτόμαστε ότι αυτές μπορούν να είναι μέρος μιας οντότητας, ενός συνδρόμου, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση του συνδρόμου Ζήνερ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πολύ καλή παρουσίαση. Τριών περιστατικών που δεν ξέρω η κυρία Ντούλια αν μπορεί να συνδεθεί μαζί μα και να την έχουμε πάλι. Πάτησε εδώ ίσω Άρη, το αν είναι ανοιχτό. Θα γράψει στο chat ότι μα ακούει απλά τώρα με την κάμερα. Θα ελπίσουμε ότι. Πάντω τα περιστατικά αυτά ήταν πολύ τακτικά. Το πρώτο ήταν ένα απλό καθημερινό, αλλά όμω δείχνει πω μια συγγενή ανομαλία που δεν έγινε αντιληπτή
αλλά είναι και, δεν είναι και κλινική έκφραση, πώς ανακαλύπτεται στην ελληνική ζωή, όπου εκεί μπορεί να μπερδεύσει και να δημιουργήσει ερωτηματικά για το περί τίνος πρόκειται, ή μπορεί κάποιος με μια συγγενή ανομαλία να παρουσιάσει συμπτωματολογία αργότερα, σε ένα μεταλλοειδή νεκρό, μπορεί να κάνει μια λίμωξη αργότερα. Το δεύτερο περιστατικό είχε και εκείνο ενδιαφέρον, παρότι ήταν παράξενο που σε ηλικία 5 ετών δεν είχε εκδηλώσει άλλες λοιμώξεις, εκτός αν τις είχε εκδηλώσει και δεν είχαν γίνει αντιληπτές, αλλά έτσι μια τόσο προχωρημένη εικόνα σε ένα παιδί 5 χρονών και να μην έχει δημιουργήσει προηγούμενα προβλήματα, ομολογουμένως είναι μια έκπληξη, αλλά και αυτό είναι καλό που ξέρουμε. Το τρίτο ήταν πολύ σύνθετο και καλώς παρουσιάστηκε, γιατί όντως κανείς όταν βλέπει και πράγματα πρέπει να τα συνθέτει. Διότι μπορεί να είναι είτε εντός του ορφητικού, όπως τώρα μας είπε ο σύντομο Ζήλερ, αλλά μπορεί να είναι και εκτός του ορφητικού. Δηλαδή να έχει κάποιε εκδηλώσει από το ορφητικό και κάποιε άλλε να τι από άλλα συστήματα, ακόμα και από τον εγκέφαλο. Και όλα αυτά να μπαίνουν στο πλαίσιο ενός συνδρόμου, και αυτό είναι καλό να το έχουμε υπόψη μας και πραγματικά το τρίτο περιστατικό το υπογράμμιζε. Μου ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν θέλει κανεί να ρωτήσει κάτι σε ό,τι αφορά τα περιστατικά, μέχρι ότου πετύχουμε τη σύνδεση με την κυρία Ντούγια. Να μας ακούει. Μας ακούει, επειδή, λέει. Αλλά, ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το μικρόφωνο της. Δεν είναι muted πάντως. Okay. Όμως δεν έχουμε επικοινωνία. Αν είναι η προσπάθεια σου πετύχουν το επόμενο τρίλεπτο του 5 λεπτό, έχει καλώς. Απλώς αλλιώς θα συνοψίσω. Ήταν καλή παρουσίαση όλων των συγγενών ομιλιών που είδατε ότι είναι πολλές. Άλλες έχουν μεγαλύτερη και μικρότερη κλινική σημασία. Έχουμε εργαλεία απεικονιστικά και τους υπερήφους και τη μαγνητική τομογραφία. Η πιστοτική παλιγνώμηση που είναι η πιο γνωστή, η πιο συχνή κτλ. Έκανε μια αναφορά και η Ντούλια, πρώτα να τη συμπληρώσω. Η χρήση σχηματικών υπερήφων στην ιστογραφία, δηλαδή το να κάνει κανείς ιστογραφία με υπερήφους και τοποθέτηση σχηματικών υπερήφων μέσα στη χρήση ώστε να παρακολουθεί αν η φυσαλίδωση των σχεδιαστικών παλιδρομούν προς τους ουρητήρες, θεωρείται είναι μια μέθοδος που την εισήγαγε η Ελληνίδα, η κυρία Παπαδοπούλου στον ευρωπαϊκό χώρο και τώρα πια έχει γίνει μια αποδεκτή μέθοδος. Η κυρία Ντούλια, ο κύριος Ρεπαλίδης, προφανώς τον γνωρίζουν πολύ καλά και θεωρείται ότι μπορεί να υποκαταστήσει τη συμβατική ιστογραφία που και εκείνη έχει το πελάτη, έχει την καθόση εκνοβολίας που αν κανείς έχει εμπειρία, καλό είναι να τα κάνει αυτά με υπερήφους και στους εργαλωμένα κέντρα πρέπει να γίνουν με υπερήφους. Μια αναφορά στη μαγνητική τομογραφία, η εμάλουρογραφία είναι σημαντική. Ουσιαστικά η εμάλουρογραφία είναι το αντίστοιχο της MRCP στο ευρωπαϊκό σύστημα. Είναι πολύ εύκολη μέθοδο. Θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει απαραίτητο συμπλήρωμα μια οποιασδήποτε εξέταση χιλιά σταδιού, ειδικά αν η ένδειξη εξέταση είναι το ευρωπαϊκό. Δεν ξέρω αν συμφωνεί με αυτά η κυρία Ντούλια, αν μα ακούει κιόλα. Αν όχι. Συμφωνεί. Μάλλον όχι. Συμφωνεί. Εφόσον δεν έχουμε λοιπόν οπτική ή ακουστική επαφή, δεν έχω παρά να ευχαριστήσω και για την παρουσίασή τη. Να ευχαριστήσω και εσένα, Χρήστα, για την παρουσίαση του τρίτου παρουσιαστικού που το καθένα είχε, παρότι ήταν τα δύο πρώτα καθημερινά, το καθένα όμως είχε ένα δικό του ξεχωριστό μήνυμα. Να ευχαριστήσω όσου ήταν εδώ και όσοι μας παρακολούθησαν από μακριά. Και καλή συνέχεια σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ.